Αποκλειστικό. Τουρκία προς Αθήνα. Δεν θα κάνετε άσκηση στη Λίμνο, σε Σαμοθράκη και στα δυτικά της Καρπάθου. Η Τουρκία επανήλθε λοιπόν στο θέμα της αποστρατικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αντιδρώντας σε ασκήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Η Αθήνα, με την OTAM A096824, δέσμευσε περιοχή δυτικά της Καρπάθου για άσκηση της πολεμικής αεροπορίας την 1η Απριλίου. Η Τουρκία αντέδρασε με την OTAM A277224, αναφερόμενη σε αποστρατικοποιημένο καθεστώς της Καρπάθου, αλλάζοντας μάλιστα το όνομα του νησιού, καθώς χρησιμοποίησε το όνομα που χρησιμοποιούνταν επί βενετικής εποχής, δηλαδή Σκαρπάντο. Η Τουρκία έκανε το ίδιο και για άσκηση με πυρά που προγραμματίζεται για την περιοχή της Σαμοθράκης από την 1η Απριλίου μέχρι τις 4 του μήνα. Όπως και στην περίπτωση της Καρπάθου, και σε αυτήν οι Τούρκοι με την OTAM A275524 άλλαξαν το όνομα του νησιού σε Σεμαντίρεκ, αναφερόμενοι και πάλι σε αποστρατικοποιημένο καθεστώς και παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας της Συνθήκης της Λοζάνης. Σήμερα δε, η Τουρκία, αντιδρώντας σε ελληνική άσκηση που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Λίμνο με πυρά από τις 2 μέχρι τις 5 Απριλίου, προχώρησε σε μία ακόμα παράνομη νότα, την A294624, αναφερόμενη και σε αυτήν την περίπτωση σε αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Παράλληλα δε, η Άγκυρα μας υπενθύμισε και πάλι την γαλάζια πατρίδα, αλλά και την ουράνια πατρίδα, διαστόματος του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Με τις αποτελεσματικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και πέρα από τα σύνορα, έχουμε σχεδόν εκμηδενίσει την ικανότητα της οργάνωσης να μετακινείται. Χάρη σε αυτές, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την χώρα μας. Πέρα από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διασφαλίζουμε τα σύνορά μας με τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα. Ομοίως, προστατεύουμε με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στην γαλάζια και στην ουράνια πατρίδα μας. Ταυτόχρονα με αυτές τις δραστηριότητες συνεισφέρουμε σημαντικά στην ασφάλεια, την ειρήνη και την σταθερότητα σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.